Δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει πολύ με το κομμάτι αναμπέλωσης. Και λέω δυστυχώς γιατί έχει ανακοινωθεί τώρα και πάρα πολλούς μήνες. Είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να υλοποιηθεί μέσα στο 22. Αυτό το πρόγραμμα δηλαδή δεν θα προκηρυχτεί το 23. Είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι τα περιβόητα 178 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Είναι για μόνο για μία χρονιά για να καταθέσεις το φάκελο και έχεις περιθώριο υλοποίησης του φακέλου 3 χρόνια. Αν δηλαδή θα του καταθέσουμε το φάκελο τώρα το 22, θα πρέπει να κάνουμε μέχρι και το 10% της επένδυσης και θα έχουμε περιθώριο 3 χρόνια για να ολοκληρώσουμε την επένδυση του φακέλου. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι αυτό που είχε αναλάβει να παραδώσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το φάκελο της περιβόητης αναμπέλωσης όσο αφορά τις εμπρόδεις καλλιέργειες, δηλαδή κοστολόγιο που είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή με λίγα λόγια πόσα χρήματα αναστρέμα θα πάρουν οι παραγωγοί οι δικοί μας που επιθυμούν να μπουν στο κομμάτι της αναμπέλωσης. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχει καμία σχέση το πρόγραμμα αυτό με το υπάρχον πρόγραμμα που τρέχει όσο αφορά την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, την αναδιάρθρωση αναμπέλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα και είναι τελείως διαφορετικό γιατί αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τα ινάμπελα, συμπεριλαμβάνει τα φυδάμπελα και εγκεκριμένες επιτραπέζιες ποικιλίες που υπάρχουν στον εθνικό και στον ευρωπαϊκό κατάλογο όσο αφορά τα επιτραπέζια σταφύλια. Κοιτάμε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να δούμε αν τα καταφέρουμε να βάλουμε και κάποια αν δηλαδή περισσεύουν τα χρήματα να μπει κι άλλος ένας κωδικός μέσα στο κομμάτι της αναμπέλωσης, δηλαδή ο κωδικός ο εξής, αν υπάρχει ένα χωράφι που ήταν πρώην να μπαίνει και αυτό το χωράφι έχει ξεπατωθεί και όλα τα χρόνια αυτό είναι αγρανάπαυση και δεν έχει φυτευτεί, να μπορεί ο παραγωγός να το βάλει. Είναι ρητό και κατηγορηματικό ότι δεν μπορεί να μπει το λιόφυτο, δεν μπορούμε να ξεπατώσουμε ένα λιόφυτο να βάλουμε αμπέλι, που αυτό εμάς μας βρίσκει απέναντι σε αυτή την απόφαση, γιατί πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία στους παραγωγούς, ναι, να μπορούν, δηλαδή κάποιος επέλεξε την ελαιοκαλλιέργεια. Τώρα μπορεί να μην τα αρέσει και να θεωρεί ότι το αμπέλι θα του προσφέρει παραπάνω και τα λοιπά και τα λοιπά. Τότε ο παραγωγός αυτός του δίνεται η εναλλακτική λύση να ξεπατώσει το λιόφυτο να βάλει. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο κωδικός που έχει κλειδώσει σίγουρα είναι ο κωδικός του σταφυδάμπελου του υπάρχουν αμπελιού και του επιτραπέζιου και είμαστε και στα παζάρια τώρα που μιλάμε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί αυτό. Ναι. Κάποιο χωράφι που βρίσκεται σε αγρανάπαυση που ήταν πρώην αμπελώνας και τα λοιπά, ναι, να μπορεί να μπει και αυτό στο πρόγραμμα. Αυτό όμως συζητιέται. Δεν έχει κλειδώσει αυτός ο κωδικός. Μάλιστα. Μέσα από όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, λοιπόν, να κρατήσουμε το εξής, ότι το Γεωπονικό δεν έχει παραδώσει ακόμα το φάκελο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Το Γεωπονικό έχει κάνει την πρώτη μελέτη και γίνονται εκεί, μπαίνουν συνεχώς οι τελευταίες πινελιές. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν έχει ολοκληρώσει δηλαδή το φάκελο ακόμα. Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Όχι μωρέ, εγώ το καταλαβαίνω, άλλο λέω. Και το λέω πρακτικά και διαδικαστικά για τους ανθρώπους που ζητάνε από εσάς να μάθουν όχι μόνο το τι συμβαίνει αλλά και το τι να κάνουν. Εγώ το πήγα λίγο συμπερασματικά, κύριε Μεχιλετζάκη, και λέω: άρα έχουμε μια καθυστέρηση ακόμα και σήμερα εξαιτίας του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος από το Γεωπανικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ φαίνεται ότι μπαίνουν, όπως λέτε εσείς, οι τελευταίες πινελιές είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Φαντάζομαι εννοείται είτε από τους επιστήμονες είτε από το Υπουργείο, τα πολιτικά στελέχη του Υπουργείου, με αποτέλεσμα να πάει αυτή η εκκρεμότητα. Ζητούμενο είναι ότι αν
προχωρήσει, θα προχωρήσει για το 22 διαφορετικά, χάνεται το συγκεκριμένο το πρόγραμμα το φετινό, δεν μπορεί να μετατεθεί σε άλλη χρονιά, οπότε θα πρέπει να τρέξουν. Οι παραγωγοί που αγωνιούν θα προλάβουν? Θα σας πω το εξής. Εμάς η μεγάλη μας αγωνία είναι η ενεργοποίηση του 2022. Γιατί θέλουμε να μας δώσουν την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος για να συμβουλεύσουμε τους παραγωγούς τους δικούς μας στο κομμάτι της ενεργοποίησης, με τι κωδικό πρέπει να ενεργοποιήσουν τα αγροτεμάχια που θα επιλέξουν να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης για την Περιβόητη Αναμπέλωση. Μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε τους παραγωγούς τι κωδικό θα βάλουν. Δηλαδή, εκεί τώρα ήθελα πριν να αναφέρω κάτι. Mm-hmm. Είχε ολοκληρωθεί η μελέτη και συζητάω εγώ με τον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κομμάτι της αναδιάρθρωσης της συγκεκριμένης και του λέω ο Σουλτανή, και λέω τη λέξη Σουλτανή, κύριε Δουδιαράκη, γιατί είναι η ποικιλία η επικρατέστερη στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη κατά 90%. Το Σουλτανή, ένας παραγωγός, το 2021 επέλεξε να το κάνει επιτραπέζιο. Το 2022 επιλέγει να το κάνει νοποιήσιμο με τους κωδικούς του νόμιμο ή επιλέγει να το κάνει σταυροποιήσιμο, επειδή σε αυτή η καλλιέργεια αλλάζει. Ποια χρονιά στη δήλωση θα πάρουμε, γιατί συζητάνε ότι θα πάρουμε και δηλώσεις 3 χρόνια πίσω για να δούνε τελικά τι ήτανε. Όχι και καλά, επειδή είπαμε φέτος δηλώστε το έτσι. Και μου είπανε, α, αυτό λέει, το έχουμε λέει συμπεριλάβει. Και τους λέω, μα εμάς, το Σουλτανί μας, δεν είναι μια καθαρά επιτραπέζια ποικιλία. Είναι μια ποικιλία που έχει τριπλή χρήση. Είναι σταφυδοποιήσιμο, είναι επιτραπέζιο και είναι και εινοποιήσιμο. Είναι μια ποικιλία τριπλής χρήσης. Α, δεν το προβλέψαμε λέει αυτό. Ξαναγράφεται νέος κανονισμός και το συμπεριλαμβάνει αυτό. Αυτά θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι κάθε φορά διαβάζουμε τα ψηλά γράμματα, επισημαίνουμε κάτι που για μένα, αν θέλαμε να βγάλουμε μια σωστή προκήρυξη, θα έπρεπε από τις 3 μεγάλες αμπελουργικές ζώνες της χώρας μας. Αμπελουργική ζώνη είναι το Ηράκλειο, αμπελουργική ζώνη είναι η Κόρινθο, Νεμαία, Κόρινθο, αλλά στην Νεμαία, επειδή είναι πολλά τα Ινάμπελα, δεν αφορά το πρόγραμμα αυτό. Επομένως, Κορινθία. Και από την Καβάλα θα έπρεπε από τις 3 αμπελουργικές ζώνες να υπάρχουν 3 εκπροσώποι, που αυτοί οι εκπροσώποι να ήταν εκπροσώποι των αγροτών, που να είχαν σχέση με το αντικείμενο της αμπελουργίας, και θα είχαμε μία μεικτή επιτροπή που θα υπήρχαν οι επιστημονικοί και οι καθηγητές από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, οι εκπροσώποι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι εκπροσώποι των αγροτών, για να μπορούμε να καθίσουμε και να συζητάμε κάποια πράγματα επί πραγματικών πυρών. Και αυτό το έρμο το πρόγραμμα και την έρμη αναμπέλωση την περιμένουμε τώρα και χρόνια, έστω και την τελευταία στιγμή, να την κάνουμε όσο καλύτερη, σωστά μπορούμε. Δεν μου λέτε, κύριε Χιλετζάκη, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί νομίζω τα είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπατε ότι εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε την ενεργοποίηση. Είπατε δεν έχουμε προς το παρόν τι να πούμε στον κόσμο, αφού ακόμα δεν υπάρχουν δεδομένα. Εγώ ρωτώ κάτι άλλο, γιατί αμπέλια δεν έχω και δεν ξέρω από αυτή τη διαδικασία. Ο καιρός βοηθάει ή η εποχή βοηθάει εάν ανοίξει αυτό το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου ή για κάποιους μήνες ακόμα οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία, οι αμπελοκαλλιεργητές συγκεκριμένα, ή θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη περίοδο? Η εφαρμογή του προγράμματος από ό,τι συζήτησε την τελευταία φορά... Όχι, δεν το λέω με τα χαρτιά, το λέω με το εποχικό του πράγματος και αν το κλίμα θα μπορέσει και αν το φυτώριο θα καταφέρει να πιάσει. Με αυτή την έννοια το λέω. Θα σας πω, είναι αυτό που είπα αρχικά, ότι μέσα στο τρέχον έτος που θα κατατεθεί ο φάκελος να έχουμε κάνει το 10% καλλιεργητικής δαπάνης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς καταρχήν το πρόγραμμα από την τελευταία διαβεβαίωση που είχαμε από το Υπουργείο είναι ότι θα ανοίξει επίσημα να μας καταθέτουν φακέλους
στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, γιατί να το ξεκαθαρίσω, σε αυτό το πρόγραμμα θα γίνει μέσα από την Ένωση Ηρακλείου. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα. Μα μετακινηθείτε λίγο, γιατί τώρα δεν σας ακούω καθαρά. Με ακούτε? Λέω, μετακινηθείτε λίγο, γιατί κάπου σας έχασα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα στο τέλος. Λέτε ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της Ένωσης Ηρακλείου για να έχετε όλα τα δεδομένα. Αυτό το πρόγραμμα θα γίνει μέσω της Ένωσης Ηρακλείου, γιατί υπάρχει η προγράμμα της, το τριτοβάθμιο συνεταιριστικό όργανο όλης της χώρας. Επομένως, αυτό με τη σειρά του το αναθέτει σε συνεταιριστικές μεγάλες, γιατί οι εγγυητικές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πάρα πολύ μεγάλες. Φανταστείτε ότι κάθε εγγυητική υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, δεν μπορούν ούτε μικρά σχήματα να το υλοποιήσουν. Δηλαδή, στην Κρήτη, με λίγα λόγια, το έργο θα το πάρει η Ένωση Ηρακλείου από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Πάει αυτό, το παρκάρουμε στην άκρη. Η ερώτηση που μου κάνατε είναι αν προλάβουν οι παραγωγοί. Ναι. Το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο. Και είναι συγκεκριμένο γιατί λέει ότι το 10% της επένδυσης θα πρέπει να γίνει μέσα στο 22, ήταν αυτό που είπα όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν το πρόγραμμα προκηρυχθεί μέσα Αυγούστου, που περιμένουμε εμείς επίσημα, ο παραγωγός θα κάνει τη συγκομιδή, δηλαδή Αύγουστο, άντε μέχρι... Θα τριγύσει και μετά θα πρέπει αμέσως να μπει, να ξεπατώσει το αμπέλι, να το κάνει βαθιά άρρωση, να πάρει δείγμα από το χώμα να το στείλουμε για ανάλυση. Όλη αυτή η διαδικασία, ξεπάτωμα και όρμα του κορακιού, κατευθείαν σημαίνει ότι έχει γίνει πάνω από το 10% της επένδυσης. Επομένως, προλαβαίνει μετά και φυτεύει τη νέα σεζόν, δηλαδή Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη, μέχρι και Μάη μπορεί να φυτέψει το 23, και με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο όμως τώρα. Το τελευταίο να είναι. Ναι. Τα χρήματα ο παραγωγός θα τα πάρει όλα μαζί εφάπαξ το 22. Δεν θα περιμένει να φυτέψει το αμπέλι και να του δώσουμε προκαταβολές και τα λοιπά. Εμείς θα δώσουμε τα χρήματα του παραγωγού το 22, είτε αυτό λέγεται χαμένο εισόδημα είτε λέγεται αναδιάρθρωση, θα τα λάβει και θα έχει την υποχρέωση υλοποίηση του προγράμματος σε 3 χρόνια, και όταν υλοποιήσει το πρόγραμμα και θα γίνει ο έλεγχος, θα γίνει το πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής, τότε ολοκληρώνεται και κλείνει η διαδικασία. Τα χρήματα όμως θα γίνουν όλα. Τώρα, αυτό είναι ένα πολύ καλό κομμάτι, μπορώ να πω, γιατί του δίνουμε τη ρευστότητα για να μπορέσει ο παραγωγός. Ωραία. Μια χαρά. Εγώ θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω, γιατί δώσατε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον κόσμο θέλω που ήθελε πληροφορίες. Ένα δευτερόλεπτο. Επίτε θέλω το. Να πω ότι το αρχικό ποσό των χρημάτων που δεν το ανακοινώνω είχε βγει, αλλά λόγω του Ουκρανικού πολέμου μας άλλαξε το κοστολόγιο ριζικά μπροστά πάνω. Δηλαδή τα σίδερα, η υποστήλωση εκτοξεύτηκε, τα φυτά ανεβήκανε, τα πετρέλαια, όργωση, φύτευση και όλα αυτά έχουν ανέβει στο διπλώσιο. Δηλαδή ένα τρακτέρ που ήθελε 50 ευρώ την ώρα για να κάνει βαθιάρρωση, τώρα θέλει 100 ευρώ την ώρα. Επομένως, όλο αυτό το κοστολόγιο, λόγω του Ουκρανικού πολέμου, λόγω όλης της διαδικασίας που γίνεται με τις ανατιμήσεις των καυσίμων και όλα αυτά το τελευταίο χρονικό διάστημα, προβλημάτισε και το Υπουργείο αλλά και το Γεωπονικό σε νέο κοστολόγιο, και θέλουμε να δούμε πού θα καθίσει η μπύλια τελικά.